Στο στούντιο κοντά μου βρίσκεται ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο κύριος Μενέλαος Μποκέας, για να συζητήσουμε για αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Μια δύσκολη ημέρα για εσάς. Δεν ξέρω, τώρα που έχουν περάσει ώρες και βλέπετε ίσως λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα, πώς αισθάνεστε. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας οτιδήποτε θα μπορούσε να ενοχλήσει τον οποιονδήποτε. Κυρία Σαλαπάτα, όντως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, μια πολύ τραγική μέρα για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου, για το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας. Ενημερωθήκαμε και εμείς στα ξημερώματα για την πυρκαγιά που είχε λάβει χώρα στο αμαξοστάσιο. Βρεθήκα και εγώ προσωπικά εκεί από την πρώτη στιγμή. Και σήμερα, μέχρι τώρα, οι όλες ενδείξεις και όσα και εμείς πληροφορούμαστε, ανεπίσημα, γιατί επίσημα δεν έχει προκύψει κάποια ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και δεν επιθυμώ να τις υποκαταστήσω κιόλας. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του και υπηρετεί το θεσμό του. Φαίνεται ότι υπάρχει μια εγκληματική πράξη, βαριά εγκληματική πράξη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια πράξη που στρέφεται εναντίον του πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, που αυτή εκφράζεται κυρίως μέσα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτή για μένα είναι η ουσία, η απόλυτη ουσία του εμπρισμού, της πράξης αυτής. Επαναλαμβάνω, αν τελικά, όπως φαίνεται, θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αλλά αν τελικά επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές, για μένα αυτή είναι η ουσία, ότι έχουμε μια πράξη εγκληματική, μια βαριά εγκληματική πράξη και ταυτόχρονα μια πράξη που βάζει απέναντι τους δημοκρατικούς θεσμούς, τους εκλεγμένους εκπροσώπους, ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η περιουσία που καταστρέφεται δεν ανήκει ούτε στο Δήμαρχο, ούτε στη Δημοτική Αρχή, ούτε στους Δημοτικούς Συμβούλους. Ανήκει σε όλη την τοπική κοινωνία. Και αυτός ο στόλος εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες και μόνιμους επισκέπτες και μόνιμους επισκέπτες. Και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτής της πράξης έχει στόχο να πλήξει και τη λειτουργία, αλλά και τον ίδιο το θεσμό. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αφορά όλους μας, αφορά τον ίδιο το Δήμο, αφορά την τοπική μας κοινωνία και αφορά και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας του νησιού. Όλους τους Δήμους, γιατί πραγματικά τέτοιες ενέργειες έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα αίσθημα εκφοβισμού, ένα αίσθημα εκβιασμού. Και οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν εκβιαζόμαστε, δεν εκφοβιζόμαστε. Και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με κάθε τρόπο προς τους δημότες μας και πάντα με γνώμονα το δικό τους συμφέρον. Το έχετε δει το οπτικό υλικό? Δεν έχω δει το οπτικό υλικό. Έχω όμως ενημερωθεί για το τι περιλαμβάνει. Όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, έχουμε πληροφορίες για δύο άντρες που βρέθηκαν στο χώρο περίπου στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 2 η ώρα, με κράνη και με τον τρόπο που περιγράφηκε γραφικά από το ρεπορτάζ σας, φαίνεται να καταστρέφουν με αυτή τη θρασιδηλία την δημόσια, τη δημοτική μας περιουσία. Έτσι. Και όπως προείπαμε, είναι η φυσική, είναι και η ηθική αυτούργη. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι έδωσαν την εντολή. Κύριε Σαλαπάτα, δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω κάνει, προσπαθώ, επειδή άκουσα και την ερώτηση σας πριν, αλλά δεν πρόλαβα να την απαντήσω. Δεν μπορώ να ανακαλέσω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι εις γνώση μας σε σχέση με το τι μπορεί να είναι τα κίνητρα. Για μένα αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι η πράξη αυτή. Είναι το τι συμβολίζει αυτή η πράξη. Είναι ο τρόπος που γίνεται η συγκεκριμένη ενέργεια. Είναι η χρονική στιγμή, δηλαδή σε μία χρονιά μέσα. Μια νέα δημοτική αρχή που διορθώνει τα λάθη της, που βελτιώνει σε απίστευτο βαθμό την υπηρεσία καθαριότητας και όλους τους υπόλοιπους τομείς, έργα που γίνονται, που υλοποιούνται, ενέργειες, εξωστρέφεια, εκδηλώσεις, καθημερινότητα που πάει καλύτερα και η καθαριότητα που πραγματικά, κατά γενική ομολογία, πετύχαμε μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία να ικανοποιήσουμε σχεδόν σε πολύ μεγάλο βαθμό ό,τι αίτημα υπήρχε και ό,τι πρόβλημα υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με την εμπειρία που συσσωρεύσαμε, με τις διορθώσεις που κάναμε, με τη δουλειά που είχε γίνει όλα τα χρόνια, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, αλλά όλα αυτά μας είχαν δημιουργήσει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Το χθεσινό περιστατικό έρχεται ουσιαστικά να μας πεισμώσει ακόμα περισσότερο και θα ήθελα να δώσω και την υπόσχεση, αλλά και να διαβεβαιώσω και τους δημότες της περιοχής ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει πλήρης
αποκατάσταση της υπηρεσίας, δηλαδή με τη συνδρομή σε πρώτη φάση και την τρομερή αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει οι συνάδελφοί μου. Έτσι είναι. Όλοι για να έρθουμε και στο πρακτικό σκέλος, έτσι, γιατί ακριβώς. Εδώ ανοίγετε μία πρόκληση μπροστά σας. Μείνατε με δύο οχήματα και ήδη υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα σας συνδράμουν. Έχουμε μείνει με δύο οχήματα, τα οποία δύο οχήματα οφείλω να πω ότι δεν ήταν και τα οχήματα που χρησιμοποιούσαμε επί καθημερινής βάσης. Ήταν οχήματα που εκτελούσαν κυρίως συμπληρωματικά δρομολόγια. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ήδη επικοινωνήσει με την πλειοψηφία των Δήμων της Κρήτης και με Δήμους της υπόλοιπης χώρας. Υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα που από αύριο θα τεθούν σε λειτουργία στο Δήμο μας και θα μπουν κανονικά στα δρομολόγια της Υπηρεσίας Καθαριότητας και θα εκτελέσουν όλα τα δρομολόγια που μέχρι εχθές εκτελούνταν κανονικά. Άρα νομίζω ότι αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια δεν είναι αυτή μια μόνιμη λύση, δεν είναι μια λύση που ικανοποιούμαστε και λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Για πόσο πιστεύετε ότι θα αντέξετε και θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε με δανεικό στόλο? Για όσο διάστημα αντέξουν καταρχάς και τα μηχανήματα αυτά τα οχήματα. Επομένως, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς και την κατάστασή τους. Κάποια είναι καινούργια, κάποια χρειάζονται κάποιες επισκευές. Επίσης, είναι και μεγάλες οι ανάγκες, δεν περισσεύει από κανέναν τίποτα. Είναι μεγάλες οι ανάγκες. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι στο τέλος του Οκτώβρη κάπως ανακουφίζεται η περιοχή από την τουριστική δραστηριότητα. Άρα, επομένως, θα έχουμε και κάποια μειωμένα δρομολόγια. Και ταυτόχρονα, με τις επαφές που έχουμε ξεκινήσει ήδη και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με άλλες υπηρεσίες. Είναι σίγουρο ότι η περιφέρεια είναι δίπλα μας. Έχουμε μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη σήμερα. Από την επικοινωνία σας με το Υπουργείο, εισπράξατε κάτι αυτό? Θα συναντηθούμε τις επόμενες μέρες. Ετοιμάζουμε ένα αίτημα για χρηματοδότηση, για άμεση χρηματοδότηση σε σχέση. Μπορεί να ανοίξει μια διαδικασία express, για παράδειγμα. Πιστεύουμε ότι μπορεί να ανοίξει. Το έχουμε δει να συμβαίνει κι αλλού. Νομίζω ότι και το Υπουργείο μπορεί να αντιληφθεί ότι εδώ δεν έχουμε μια ανάγκη που είναι ανάγκη πρόχειρη ή περιστασιακή. Πρόκειται για την κορυφαία υπηρεσία καθαριότητα. Υγιεινής, δημόσιας υγιεινής σε ένα ολόκληρο Δήμο. Και ένα Δήμο ο οποίος έχει πάρα πολλές ανάγκες και πάρα πολλά προβλήματα τέτοιου τύπου. Επομένως, νομίζω ότι με καλή διάθεση, συνεργασία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα από όλους μας, γιατί χρειάζεται από όλους υπευθυνότητα, από εμάς, στη Δημοτική Αρχή, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τις υπηρεσίες, τα στελέχη, θα βρουν τις λύσεις εκείνες που θα ενισχύσουν την υπηρεσία το επόμενο χρονικό διάστημα και θα την καταστήσουν, κατά την άποψή μου, ακόμα πιο αποτελεσματική σε σχέση με το βασικό της αντικείμενο που είναι η εξυπηρέτηση του Δημότη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μποκιά, που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μας.